Απλήρωτοι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι περισσότεροι από 700 καθηγητές στα κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Το γεγονός καταγγέλνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ που ζητούν την άμεση ανάληψη δράσης από τους αρμοδίους. Εκπρόσωποι των Διοσυντεχνιών, ο Μιχάλης Μιχαήλ της ΣΕΚ και ο Σάββας Τούλουπος της ΠΕΟ, εξήγησαν στον Αντένα την κατάσταση. Η ευθύνη μαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, η οποία 6 μήνες μετά που έχει αποφασίσει να διαφοροποιήσει το καθεστώς απασχόλησης αυτών των ανθρώπων και να δημιουργήσει κάποιον φορέα ο οποίος θα αναλάβει την διαχείριση και την απασχόλησή τους, δεν έχουν περιμνήσει να καταθέσουν στη Βουλή σχετικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα πληρωμής αυτών των ανθρώπων. Ενώ τα λεφτά τα οποία ήταν προϋπολογισμένα στον προϋπολογισμό του 12 θα πρέπει να γίνει τώρα με βάση την ίδρυση του νέου φορέα μεταφορά αυτών των χρημάτων με συμπληρωματικό προϋπολογισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο και έγκριση του από τη Βουλή για να μπορέσουν να πληρωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε να προωθήσει λύσεις στο θέμα, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Γιώργος Δημοσθένους. Βρίσκεται στην ατζέντα της επόμενης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη. Δημιουργείται το νέο άρθρο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από όπου θα γίνει η μετακίνηση των χρημάτων συνολικού ύψους 6,8 εκατομμυρίων για την κανονική διεκπεραίωση της διαδικασίας πληρωμής. Σε ΚΠΟ δίνουν χρονικό περιθώριο μέχρι την επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και θα δράσουν ανάλογα.